Εμείς στις επιτροπές, στη Βουλή αλλά και έξω από τη Βουλή ζητήσαμε να αποσυρθεί αυτό το έκτρωμα που έφερε στη Βουλή η Νέα Δημοκρατία, το νόμο Κατρούγκαλου-Βρούτση. Είπαμε λοιπόν ότι η Νέα Δημοκρατία σήμερα επανανομοθέτησε όλες αυτές τις ρυθμίσεις του νόμου Κατρούγκαλου και ήρθε να διορθώσει νομικά κενά με βάση τις αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας. Ναι. Σωστό. Αυτό και τίποτε άλλο. Λοιπόν, αυτό έκανε. Τι σημαίνει αυτό? Αυτό σημαίνει ότι το ασφαλιστικό σύστημα από κοινωνική ευθύνη μετατρέπεται συνολικά σε ατομική ευθύνη. Μιλάμε για κοινωνική ασφάλιση, ναι ή όχι? Μιλάμε. Είναι σήμερα κοινωνική ασφάλιση όταν οδηγείται ο καθέννας στις ιδιωτικές ασφαλιστικές εταιρείες, όταν μιλάμε για κεφαλαιοποιητικό σύστημα, και όταν μιλάμε για ανταποδοτικότητα? Να εξηγήσουμε λίγο, κύριε Κατσότη. Ναι. Μιλάτε για τις εισφορές που είναι σε 6 κατηγορίες και θεωρείτε ότι θα γίνει επιλογή. Μιλώ για ένα ασφαλιστικό σύστημα, κυρία Κουλούρη, που θα πρέπει να δίνει συντάξεις αξιοπρεπείς και ασφαλιστές παροχές στον εργαζόμενο ο οποίος δίνει τα πάντα. Ναι. Τι σημαίνει ανταποδοτικότητα? Όταν ο εργαζόμενος δουλεύει όλο τον ασφαλιστικό, όλο τον εργασιακό του βίο, ναι, και παράγει τα πάντα σε αυτή την κοινωνία, έδωσε μόνο τις εισφορές? Δεν έδωσε τα πάντα? Δεν δημιούργησε τα πάντα? Τι του λες τώρα, ότι αυτά που έδωσες θα πάρεις από αυτά ένα μικρό ποσοστό? Εδώ λοιπόν έχουμε κι εμείς τους πίνακες. Δεν ξέρω να δει τηλεόραση εδώ. Δεν, ναι, μπορούμε να δείξουμε τέτοιες λεπτομέρειες. Θα μας πείτε εσείς κάποια στοιχεία αν θέλετε. Μεγάλη πλειοψηφία του κόσμου έχει 15 χρόνια. Οικοδόμοι, εποχιάκοι, για να συμπληρώσουν τα 4.500 ένσημα απαιτούνται σε περισσότερους 30 ημερολογιακά χρόνια. Είναι έτσι, ναι ή όχι? 150 μέρες ασφάλισης. Ο κ. Καλαμαντιανός ήταν διοικητής του ΙΚΑ. Πόσο είναι ο μέσος όρος ενσήμων που έννοια το χρόνο? 150 με 160. Είναι έτσι, ναι ή όχι? Έτσι. Άρα λοιπόν, με 4.500 ημέρες ασφάλισης που μας ακούνε πολύ τώρα, η ανταποδοτική σύνταξη που θα πάρει κάποιος, εγώ σας λέω, με 600 ευρώ μέσο όρο συντάξιμο μισθό, που είναι μεγάλος, ναι, είναι μεγάλος, θα πάρει 69 ευρώ ανταποδοτική σύνταξη. Συν 345 ευρώ η λεγόμενη εθνική σύνταξη, όπως διασπάστηκε η κατώτερη σύνταξη, εθνική και ανταποδοτική. Τι σημαίνει αυτό? 414 ευρώ. Ξέρετε πόσο ήταν η κατώτερη σύνταξη, κυρία Κουλούρη, πριν αυτούς τους νόμους? 492 η κατώτερη, συν 230 η επικουρική. Το ΕΚΑΣ. Ακούστε, το ΕΚΑΣ. Λοιπόν, η κατώτερη δεν δημιουργήσε την ΕΚΑΣ. Ακούστε, την κατώτερη λοιπόν, την εθνική και την ανταποδοτική, έγινε από τον νόμο Βρούτση. Από τον νόμο Βρούτση. Υπάρχουν όμως, κύριε Κατσότη, κάποιες παράμετροι που έχουν να κάνουν, και το ξέρετε. Για να μας καταλαβαίνει ο κόσμος. Από τον νόμο Βρούτση έγινε η διάσπαση σε εθνική και ανταποδοτική από το Λοβέρδο ακόμα. Λοβέρδο Κουτρουμάνι. Διατηρήθηκε από τον Βρούτση και συνέχισε. Ο Χαϊκάλης τη μείωσε. Ναι, ο Χαϊκάλης. Πήγε σε ένα μήνα, ήταν στο Υπουργείο και τη μείωσε. Την έκανε λοιπόν. Τώρα όμως, ακούστε, για να καταλάβει ένας κόσμος. Άρα λοιπόν, εδώ μιλάμε για μια πλειοψηφία των ασφαλισμένων. Ναι. Οι οποίοι το μέχρι 9.000 ένσημα, κυρία Κουλούρη, είναι το 82% των ασφαλισμένων, των εργαζομένων. 82% έχει μέχρι 9.000 ένσημα. Ξέρετε τι σημαίνει αυτό? Ότι αυτοί θα έχουν, αυτός που έχει 9.000 ένσημα με μισθό 600 συντάξιμο μισθό, θα έχει 158 ευρώ μόλις σύνταξη, τη λεγόμενη ανταποδοτική. Συν 345, συν λέτε 542 την ευρώ θα βγάλει αυτός με 30 χρόνια δουλειάς. Με 30 χρόνια δουλειάς. Όχι, άρα χρόνια μιλάμε δουλειάς για μια σφαγή. Μια σφαγή. Θα διευκρινίσετε. Ακούστε, εδώ είναι τα κανονικά. Δεν είναι. Εδώ είναι, πώς το λένε, νούμερα τα οποία δεν αμφισβητούνται. Μιλάμε για την επικουρική. Mm-hmm. Αλλά μιλάει και η επικουρική, αυτή ουσιαστικά έχει καταργηθεί. Και καταργείται. Γιατί δεν έχει καμία εγγύηση του κράτους, όπως και η ανταποδοτική. Πρέπει να καταλαβαίνει ο κόσμος. Η εγγύηση του κράτους είναι μόνο η εθνική σύνταξη. Τα υπόλοιπα είναι με βάση τα χρηματιστηριακά προϊόντα. Όμως κατ' ούτε. Δηλαδή ο ασφαλισμένος θα είναι επενδυτής πια, κυρία Κουλούρη. Θα επενδύει. Αυτό το σύστημα είναι βιώσιμο, κύριε Κατσότη, μέχρι το 2070. Αυτό το σύστημα είναι απάνθρωπο.
δεν έχει καμία σχέση με τα κοινωνικά χαρακτηριστικά της ασφάλισης. Είναι ένα σύστημα που, αν θέλετε, νέο πεδίο κερδοφορίας των επιχειρηματικών ομίλων και κανείς εργαζόμενος, κανένας ασφαλισμένος δεν πρέπει να αποδεχτεί αυτό το έκτρωμα και πρέπει να συνεχίσει τους αγώνες για την ανατροπή αυτής της πολιτικής. Τις άλλες παραμέτρους τις δέχεστε επειδή το ασφαλιστικό βασίζεται στην αλληλεγγύη των γενεών και επειδή έχουμε το ζήτημα του δημογραφικού και επειδή έχουμε χαμηλούς ρυθμούς ανάπτυξης και όλα αυτά, ξέρετε, επηρεάζουν. Το δημογραφικό λοιπόν, που είναι μια υποκρισία, αν θέλετε, μέχρι το ρόλο των κυβερνήσεων. Μιλούν για το δημογραφικό πρόβλημα. Πέστε μου ποιοι είναι οι προϋποθέσεις, οι όροι, ένα νέο ζευγάρι να κάνει σήμερα παιδιά. Να έχει παιδικό σταθμό. Να έχει. Δεν έχει. Να έχει δωρεάν, να το πω έτσι, η γέννηση του παιδιού. Πουθενά δεν υπάρχει αυτό. Η δωρεάν γέννηση του παιδιού. Έχουμε 2 μυαρτήρια στην Αττική, τα οποία για να μπορέσει να πάει μια νέα γυναίκα πρέπει να πληρώσει τα μελοκεφαλιά της. Για κάποιον που έχει πρόβλημα να κάνει παιδί. Συμμετέχει ποτέ πουθενά το κράτος, κοινωνική ασφάλιση, για να πληρώσει, να το πω έτσι, για να γίνει αυτή η πολιτική. Εξωσωματική. Όχι. Λοιπόν, τα παιδιά έχουν δουλειά σήμερα, είναι άνεργα. Πώς λοιπόν θα λυθεί το δημογραφικό πρόβλημα, με τα 1.000 ευρώ που δίνουμε για κάθε παιδί που γεννιέται. Επίσης, είναι υποκριτικό όταν λέει εδώ, έρχεται το ασφαλιστικό και λέει ότι εγώ προωθώ την ενεργό γύρανση. Τότε μέσα και η ιδεολογική έκθεση. Τι, δεν θα έχει πέναλτι ο συνταξιούχος που δουλεύει, θα έχει μόνο ένα 30%. Έτσι, θα του δίνουν τη σύνταξη, δεν χρειάζεται να διεκδικεί αυξήσει τη σύνταξη. Ας δουλεύει για να παίρνει παραπάνω, να παίρνει και το μισθό του. Αυτά τι είναι, αυτά συμβάλλουν στο και να πριν δεν αυξηθεί. Δεν υπήρχε ένα πέναλτι 60% για τους μετά το 2016, από ό,τι κατάλαβα, αυτό επεκτείνεται και για τους πριν. Κουλούρη, μισό λεπτό για να καταλάβω, που έχουν και προσωπική διαφορά, έτσι δεν είναι. Κυρία Κουλούρη. Τα λέω για καλά, γιατί έχω διαβάσει όσο μπορώ περισσότερο. Σωστό. Ναι. Επεκτείνεται και γιατί. Επεκτείνεται γιατί, να σας πω κάτι, να έχει πέναλτι κάποιος 60% επειδή είχε την ατυχία να βγει μετά το 2016. Και όλοι οι άλλοι να μην επηρεάζονται πριν. Δεν είναι και Κουλούρη, το πιο δίκαιο. Αφορά όλους τους συνταξιούχους που λέει, μπορεί να δουλεύεις και να παίρνεις τη σύνταξή σου. Λοιπόν, 30% θα είναι το πέναλτι. Και θα παίρνεις και το μισθό σου. Και θα ασφαλίζεσαι. Έτσι με το μισθό. Ναι. Δεν αφορά, είπαμε, τους αγρότες με εισόδημα έως 10.000 ευρώ. Ρωτάμε, κύριε Κουλούρη, αυτή η ρύθμιση συμβάλλει στην απασχόληση των νέων? Συμβάλλει στο να πηγαίνουν οι νέοι να δουλεύουν στη θέση του συνταξιούχου, που αν θες ο συνταξιούχος δεν έχει κανένα, πώς το λένε, καπρίτσιο να είναι στη δουλειά του. Είναι εκεί γιατί δεν τα βγάζει πέρα. Είναι εκεί γιατί δεν μπορεί να αντεπεξέλθει από αυτή τη σύνταξη πείνας που αυτό παίρνει. Αυτό έχει να κάνει με την ανάπτυξη. Άρα λοιπόν έχει να κάνει με το τι σύνταξη δίνεις, έτσι, και τι προϋποθέσεις δημιουργείς, έτσι ώστε ο συνταξιούχος να είναι συνταξιούχος, να απολαμβάνει αυτά τα τελευταία χρόνια στη ζωή τους ελεύθερα, να απολαμβάνει τις δημοσίες της χώρας κτλ. Και βεβαίως εδώ να ανοίγει ο δρόμος στους νέους. Μάλιστα. Εδώ άντε λοιπόν τι κάνει, ενεργός γύρανση. Θα ξαναμιλήσετε. Δεν θέλει λοιπόν να ενισχύσουν τους νέους και τις νέες. Δεν το θέλει. Ούτε αυτή η κυβέρνηση, ούτε τις προηγούμενες. Και υποκριτικά λένε ότι ενδιαφέρονται, όμως δεν ενδιαφέρονται. Και δυστυχώς όλη αυτή η ανατροπή στο κοινωνικό ασφαλιστικό σύστημα αφορά το παρελθόν, το παρόν και το μέλλον που είναι τα νέα παιδιά. Λοιπόν. Αυτό λέμε τώρα. Τι λέει ο νόμος? Ναι. Ο νόμος λέει ότι τσακίζονται τις φορές. Θα κύζονται συντάξεις, αυξάνονται όρια ηλικίας, πάνε στα 72 δηλαδή, έτσι σταδιακά, το ξέρει ο κόσμος γι' αυτό. Ο νόμος λέει ότι το ασφαλιστικό σύστημα από κοινωνικό γίνεται ιδιωτικό και φαλιοπαιδικό, που τι σημαίνει? Ότι θα ξέρεις τι φορές δίνεις, αλλά δεν θα ξέρεις τι θα παίρνεις. Υπάρχει άρθρο που προβλέπει αύξηση στην ηλικία που λέτε? Ποια? Υπάρχει άρθρο. Ναι, βέβαια. Γιατί άρθρο εγώ που διάβασα δεν είδα. Ακούστε, η αναλογιστή μελέτη η οποία λέει ότι μέχρι τότε συνοδεύει. Η αναλογιστή μελέτη συνοδεύει το. Για το προσδόκιμο ζωής. Συνοδεύει, ναι, βέβαια. Μα και υπάρχει μέσα από τα μνημόνια, υπάρχει δέσμευση ότι θα ακολουθεί το προσδόκιμο ζωής το όριο ηλικίας για τη σύνταξη. Επίσης, να καταλαβαίνει συνολικά όσοι μας βλέπουν σήμερα ότι οι εργασιακές σχέσεις με το ασφαλιστικό συνδέονται. Και ανάλογα αν προφανώς εδώ και συνδέονται από γενικεύονται οι δραστικές μορφές, είναι απαίτηση των επιχειρηματικών ομίλων
Έτσι δεν είναι. Η συμβάση ορισμένου χρόνου, αυτή η ευελιξία, η ευαλφάλεια όπως λέγαμε παλιότερα, γενικεύεται με αποτέλεσμα να υπάρχουν αυτά που είπαμε προηγουμένως, για να έχει ο άλλος 30 χρόνια 9.000 ημέρες ασφάλισης, πρέπει να έχει 60 ημερολογιακά χρόνια στη δουλειά. Και 20, αν τα πει στα 20 χρόνια, 80 χρόνων δηλαδή, θα έχει 30 χρόνια. Που μέχρι τότε δεν έχει καμία αύξηση με βάση το ποσοστό αναπλήρωσης. Επίσης, μιλάμε για τη βιωσιμότητα. Να. Τι εννοούμε βιωσιμότητα του συστήματος? Ποιος είναι αυτός που δεν το κάνει βιώσιμο? Βιώσιμο δεν το κάνουν αυτοί που επέτρεψαν 200 δις ευρώ να χαθούν και σήμερα να μην υπάρχουν συντάξεις, να μην υπάρχουν ασφαλιστικές παροχές. 100 δις που ήταν άτοκα αυτά στην Τράπεζα της Ελλάδας και τα παίρνουν θαλασσοδάνεια επιχειρηματικοί όμιλοι και άλλα 108 δις τώρα. Στην περίοδο της κρίσης. Για είναι το PSI αυτά... λέτε τώρα. Ποιος? Για το PSI λέτε. Όχι μόνο. Όχι μόνο. Ο συγκεκριμένος υπουργός, ο κύριος Βρούτσης, που έφερε αυτό το νόμο, ευθύνεται για 70 δις ευρώ μέσα από την προηγούμενη νομοθετική ρύθμιση, το 12 και από αυτή. 70 δις ευρώ έκοψε από τους συνταξιούχους και από τους ασφαλισμένους αυτός όλες ο υπουργός ο σημερινός. Όλες οι κυβερνήσεις στην περίοδο των μνημονίων κόπηκαν οι συντάξεις από όλες τις κυβερνήσεις. Κυρία, για να τελειώσω, να τελειώσω. Άρα λοιπόν, ο αμύθιτος πλούτος που παράγεται από τους εργαζόμενους και όχι από τα παράσιτα που εκμεταλλεύονται τους εργαζόμενους παράγοντας μεγάλη υπεραξία, οφείλουν να δώσουν ένα κομμάτι της υπεραξίας για την κοινωνική ασφάλιση, αυτοί να πληρώσουν. Και όχι να απαλλάσσονται, κυρία Κουλούρη. Γιατί σήμερα μειώνονται τις φορές διαρκώς και του κράτους και της εργοδοσίας. Και με αποτέλεσμα, όπως σας είπα, να μεταφέρεται η ευθύνη της ασφάλισης στον ίδιο τον εργαζόμενο. Που παρόλο που παράγει αμύθιτο πλούτο, πρέπει να φροντίζει και για την ασφάλειά του. Αυτά είναι η βαρβαρότητα. Να σας κάνω μια ερώτηση. Είναι αλήθεια ότι στην Ελλάδα έχουμε υψηλές συνταξιοδοτικές δαπάνες σε σχέση με το μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης? Ακούστε. Επειδή το διαβάζω γιατί και αυτό. Γιατί λοιπόν υπάρχουν και αυτές οι δαπάνες, λένε υψηλές δαπάνες. Καταρχήν η ασφαλιστική εισφορά είναι ο μισθός του εργαζόμενου. Αποτελεί μισθό. Και όταν μειώνεις την εισφορά, μειώνεις το μισθό του εργαζόμενου. Ο οποίος πάει στη σύνταξή του, πάει στην υγεία του, πάει στις ασφαλιστικές παροχές. Mm. Άρα λοιπόν έχουμε μείωση του μισθού του εργαζόμενου. Για να είμαστε σαφείς πάνω σε αυτό. Επίσης, το θέμα της 13ης και 14ης σύνταξης. Της πλήρωσε ο συνταξιούχος. Ο καθένας πληρώνει για 14. Ό,τι παίρνει. Παίρνει 13ο μισθό. Δηλαδή, πληρώνει. Παίρνει άδεια και επίδομα. Πληρώνει. Και εδώ τα κόψανε λοιπόν αυτά και ο ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος επανέφερε το 0,5, το 0,5 που βεβαίως το κίνημα απαιτεί κανονική 13η και 14η σύνταξη. Λοιπόν, κύριε Κατσότη, βγαίνουν οι αριθμοί για να δοθούν αυτά που λέτε. Γιατί όλοι το θέλουμε να δοθούν. Κυρία Κουλούρη, να ανακεφαλοποιηθεί το ασφαλιστικό σύστημα. Τα 200 δις να έρθουν πάλι πίσω. Όπως ανακεφαλοποιήθηκαν πολλές φορές οι τράπεζες, οι οποίες είναι επιχειρήσεις, υποτίθεται ρισκάρουν, όμως ο λαός πληρώνει ακριβά, μάλιστα, αν θέλετε, την ελευθερία της αγοράς, αυτό το σύστημα. Και εδώ όχι μόνο αρνούνται να ανακεφαλαιοποιήσουν το ασφαλιστικό σύστημα που αφορά τη σύνταξη, την ασφάλεια του εργαζόμενου, της οικογένειας, της λαϊκής οικογένειας, αλλά από πάνω προσπαθούν να αρπάξουν ό,τι έχει απομείνει ακόμα στην κοινωνική ασφάλιση που είναι σύνταξη εισφορά του εργαζόμενου. Καλούμε λοιπόν όλους τους ασφαλισμένους, τους συνταξιούχους, τους σημερινούς εργαζόμενους και τους νέους να μην αποδεχτούν αυτή την πολιτική και να οργανώσουν την πάλη τους για την ανατροπή τους. Καμία πολιτική δύναμη δεν θέλει να λύσει το θέμα. Ξέρετε από πότε άρχισαν ανατροπές? Από το 1990. Τότε λοιπόν που η ρυθμή ανάπτυξης έτρεχα με 4% και 5%, είχαμε μείωση των συντάξεων, αύξηση των ορίων ηλικίας. Άρα λοιπόν το θέμα δεν ήταν μόνο η κρίση. Το θέμα είναι ότι η επιλογή της αστικής τάξης που την επιβάλλει στο πολιτικό της προσωπικό να κάνει ένα ασφαλιστικό σύστημα πεδίο κερδοφορίας για αυτούς και βεβαίως να απαλλάσσονται εντελώς από την υποχρέωση να συμμετέχουν στην κοινωνική λοιπόν, ασφάλιση. Να μείνουμε αυτή σε είναι η πραγματικότητα. Σας ευχαριστώ θερμά.